Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα social distancing του PAOK TV. Ένα διαφορετικό social distancing, γιατί σήμερα φιλοξενούμε τον Γιάννη Μιχαηλίδη, έναν από τους Βενιαμίν του αγωνιστικού τμήματος του PAOK της πρώτης ομάδας. Και παράλληλα βέβαια και έναν από τους παλιούς παίχτες της φετινής K19 που κατάφερε να αναδειχθεί πρωταθλήτρια πριν η χώρα μπει σε καραντίνα. Γιάννη, καλησπέρα. 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 Να ξεκινήσουμε λίγο την κουβέντα με τις κλασικές ερωτήσεις των ημερών. Με το γεγονός ότι πλέον είμαστε όλοι κλεισμένοι στα σπίτια μας και θέλω να μου πεις πώς το βιώνεις όλο αυτό. Καταρχάς, αυτό είναι πρωτόγνωρο και για μας και για όλη τη χώρα. Είναι δύσκολες στιγμές, δεν τις έχουμε ξαναζήσει. Είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια, ειδικά εμείς οι ποδοσφαιριστές που δεν μπορούμε να καθίσουμε και πολύ στο σπίτι, έχουμε συνηθίσει στα γήπεδα, στις προπονήσεις και σε όλα αυτά. Είναι πολύ δύσκολο και για μας, αλλά και για όλο τον κόσμο. Πώς περνάει η μέρα στην τρέχουσα κατάσταση, ποια είναι η ρουτίνα που έχεις δημιουργήσει αυτές τις 37, αν μετράω καλά, μέρες? Κοίταξε να δεις, προσπαθώ να δημιουργήσω εγώ τη δική μου ρουτίνα. Ξεκινάει εννοείται από τις προπονήσεις εδώ σε ένα κοντινό γήπεδο το οποίο πηγαίνω μόνος μου λόγω της κατάστασης που βρισκόμαστε. Μετά γυρνώντας στο σπίτι θα δω καμιά ταινία, θα διαβάσω ένα βιβλίο. Μετά το απογευματάκι, άμα η ρουτίνα μου έχει διπλή προπόνηση, θα ξαναπάω στο γήπεδο να κάνω τη δική μου προπόνηση. Θα γύρω σπίτι, θα φάω και θα πέσω για σιγά-σιγά. Οι οδηγίες που έχετε πάρει από την ομάδα, τι περιλαμβάνουν? Έχουν να κάνουν με όλη τη ζωή σας, όλη την καθημερινότητά σας? Έχουν να κάνουν ακόμα και με τη διατροφή, με το πρόγραμμα ασκήσεων? Τι σας έχει δώσει η ομάδα? Εννοείται, ναι, ότι μας έχουν ακόμα και διατροφή, μας ελέγχουν στα κελά, να μην ξεφύγει κανείς. Στις προπονήσεις, στην ένταση της προπόνησης, στα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να το έχουν αφήσει έτσι. Πόσο καιρό πιστεύεις ότι θα χρειαστείτε ως ποδοσφαιριστές να μπείτε σε έναν κανονικό αριθμό προπονήσεων ώστε να είστε έτοιμοι να δώσετε αγώνες? Δεν ξέρω, αυτό είναι δύσκολο. Δεν μπορώ να σε πω ακριβώς. Απλά πρέπει να γίνει μια μίνι προετοιμασία, θα το πω έτσι. Τώρα η χρονική διάρκεια δεν μπορώ να την ξέρω, αλλά πιστεύω περίπου στον ένα μήνα θα είναι μια μήνυ προετοιμασία για να είμαστε έτοιμοι λόγω αντοχής, δύναμης, να ξαναμπούμε αυτή τη ρουτίνα την καθημερινή μας. Παρακολουθείς όλη αυτή την κουβέντα που γίνεται σχετικά με το πότε θα γίνει η επανέναρξη, αν θα γίνει η επανέναρξη, το ότι όλα δείχνουν, ας πούμε, ότι τα παιχνίδια θα γίνουν και κλεισμένα των θυρών για αρκετό καιρό ακόμα. Αυτό πώς επηρεάζει την ψυχολογία ενός ποδοσφαιριστή? Να σου πω την αλήθεια, δεν παρακολουθώ τόσο το πότε θα ξεκινήσει, όσο το πόσο έτοιμος θα είμαι εγώ όταν ξεκινήσει. Το ότι θα είναι και κλεισμένο και δεν ξέρουμε και για πόσο, αυτό είναι καλό για μας. Μπορεί να μην μας αρέσει να βλέπουμε τα γήπεδα άδεια, αλλά για μας αυτό ξέρουμε ότι είναι για την υγεία μας. Δεν γίνει τίποτα κακό για μας, γίνεται πάντα για το καλό μας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Η κουβέντα των ημερών, λόγω και του αποκλεισμού στα σπίτια, έχει να κάνει και πάρα πολύ με τον πολύ ελεύθερο χρόνο που υπάρχει. Εσύ είπες ότι το δικό σου γεμίζεις πολύ με προπονήσεις, με διπλές προπονήσεις ημερησίως. Τι άλλο όμως κάνεις για να περάσει η μέρα? Μου μίλησες για ταινίες, μου μίλησες για σειρές, βιβλία. Τι έχεις? Έχω ολοκληρώσει το Prison Break, εντάξει, μεγάλη σειρά, πολύ ωραία. Διαβάζω το δώρο του Ξενάκη, το οποίο θέλω να δώσω, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Γιαννούλη, γιατί αυτός μου το έδειξε, μου είπε να το διαβάσω. Έχω μείνει εντυπωσιασμένος, τον ευχαριστώ εννοείται. Εντάξει, τώρα και την σειρά English Game μπορώ να πω, αν και δεν είναι μεγάλη, τώρα ξεκίνησε. Με έχει εντυπωσιάσει γιατί είναι μέσα στο δικό μας mood. Είναι 6 επεισοδιάκια, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά καλό και μας πάει και σε μια εποχή η οποία
Δεν την έχουμε μελετήσει, δεν είχαμε και ποτέ ιδιαίτερη επαφή, γιατί είναι πάρα πολύ πίσω, είναι ουσιαστικά στο ξεκίνημα του ποδοσφαίρου. Αλλά είδες κάποιες ομοιότητες και κάποιες διαφορές με το σήμερα. Εντάξει, τώρα εμένα με εντυπωσίες είναι αλήθεια, ας πω, τα πρώτα τρία επεισόδια, τα υπόλοιπα τρία με πέρασαν λίγο απαρατήρητα, γιατί ξέρεις, για ακόμα και τότε γινόταν μεταγραφές σε αντίπαλες ομάδες, τέτοιες καταστάσεις. Ξύλο πολύ εννοείται στο γήπεδο, δεν υπήρχε φάουλ, δεν υπήρχε τίποτα. Αλλά θα το πρότεινες. Ναι, εννοείται. Όντας και από τους μικρούς και περισσότερο στη γενιά των video games, εκεί τι γίνεται, ασχολείσαι καθόλου? Εννοείται, ναι. Εννοείται FIFA όπως παίζουν όλος ο κόσμος, όλοι οι ποδοσφαιριστές, όλος ο κόσμος. Δεν γίνεται να μην παίζω FIFA. Εντάξει, ασχολούμαι και λίγο με το LOL λόγω της παρέας μου. Ασχολείται και αυτή, ασχολούμαι και εγώ. Παίρνω αρκετές ώρες και εκεί. Τα παιχνίδια που έδωσαν οι συμπαίκτες σου στα τουρνουά, πώς τα είδες? Εντάξει, επειδή έχω παίξει και εγώ μαζί, θα σου πω την αλήθεια, εγώ δεν είμαι τόσο καλός. Ο Σιμεών τόπι για μένα, άδικα έχασε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ο Πέλκας, εντάξει, τι να πω, χάσαμε, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, χάσαμε. Εντάξει, οκ, είναι συμπαίκτες σου, είναι φίλοι σου, καταλαβαίνει ότι δεν θες να μπεις πιο βαθιά στην κουβέντα, οπότε θα τη σταματήσουμε εδώ. Να σε πάω λίγο πιο πίσω, πριν κλειστούμε στα σπίτια μας και όσο ακόμα παίζονταν το ποδόσφαιρο. Εσύ φέτος έζησες μια χρονιά λίγο περίεργη από την άποψη ότι συμμετείχες σε δύο ομάδες. Κανονικότατα. Προπονήσεις με τη μεγάλη ομάδα, ντεμπούτο με τη μεγάλη ομάδα, κάποιους αγώνες με τη μεγάλη ομάδα και παράλληλα και στην ΚΑΠΑ 19. Να ξεκινήσουμε λίγο την κουβέντα από την ΚΑΠΑ 19. Ένα ακόμα πρωτάθλημα με μια καινούρια ουσιαστικά ομάδα, με ελάχιστους παλιούς παίχτες που μείνατε μαζί με το Χάρη, με τον Αχιλέα το Σαλαμούρα, με τον Γιώργο το Δούμτσι. Πώς χύλησε αυτή η σεζόν? Η αλήθεια είναι ότι θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που δεν μας πιστέψαν στην αρχή, γιατί έχουμε ακούσει από την αρχή της χρονιάς ότι θα βγείτε 4-5, 6, 7 με το ζόρι θα είστε στην πεντάδα και όλα τα συναφή. Εμείς δώσαμε το δικό μας αγώνα, κάναμε πολύ καλή προετοιμασία και τα παιδιά. Εμείς ο στόχος μας από την αρχή ήταν αυτός, να πάρουμε το πρωτάθλημα, εννοείται αίτητο, όπως έγινε και εντάξει, έχει άλλες δύο αγωνιστικές, δεν ξέρουμε πότε θα παιχτούν. Μέχρι στιγμής έχουμε πετύχει το στόχο μας, είμαστε περήφανοι γι' αυτό, εννοείται. Και δύσκολα σπέφτω το ρεκόρ που έχουμε χτίσει. Πώς έζησες εσύ ποιος ήταν βασικά ο δικός σου ρόλος σε αυτή την ομάδα της ΚΑΠΑ 19, όντας ένας από τους παλιούς και έμπειρους παίχτες? Κοίταξε, επειδή όπως είπες και εσύ, για μένα η ΚΑΠΑ 19 αυτή τη στιγμή νιώθω έμπειρος για την ΚΑΠΑ 19. Είμαι πιο πολλά χρόνια σχεδόν από όλα τα παιδιά μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά που είπες στην ηλικία μου. Προσπάθησα κι εγώ με τη σειρά μου να βοηθήσω κι εγώ τα μικρά παιδιά να ενταχθούν πιο εύκολα για να μπουν στο κλίμα αυτό του πρωταθλητισμού. Το ότι πρέπει εδώ πέρα να ήρθε για την νίκη. Αυτό μας το έχει περάσει και ο προπονητής μας, ότι εδώ είμαστε για την νίκη. Ναι, μένα παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, αλλά πάνω απ' όλα είναι νίκη. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι αυτό. Για μας είναι αυτό, ότι πρέπει να νικάς. Μπαίνεις κάθε Κυριακή, κάθε Σάββατο πρέπει να νικάς. Και πώς καταφέρατε, παρόλο που η ομάδα άλλαξε πολύ? Έφυγαν παιδιά τα οποία ήταν και αυτά εξίσου έμπειρα, δηλαδή είχαν γεμάτες χρονιές στην ΚΑΠΑ 19. Ο Λίρατζης, ο Τσαούσης, ο Μπαλογιάννης, ο Σιμεών που δεν έπαιξε καθόλου φέτος. Και πολλά παιδιά, ο Χατζηστραβός. Δηλαδή έφυγε ουσιαστικά όλος ο βασικός κορμός της ομάδας. Παρ' όλα αυτά, με πολλούς νέους παίχτες είδαμε ότι παίξατε και πολύ καλό ποδόσφαιρο και κυριαρχήσατε και πάλι σε όλα τα παιχνίδια που δώσατε. Υπάρχει κάποιο μυστικό σε όλα αυτά? Είναι κάτι που δουλεύετε? Εσύ πώς το βλέπεις από τη δική σου πλευρά? Για μένα πάνω απ' όλα είναι ο προπονητής. Ο προπονητής μας έκανε ακόμα και εμάς πιο μεγάλους να βοηθήσουμε τα παιδιά, τα μικρότερα, όπως είπα και πριν, να ενταχθούν στο κλίμα. Για μένα πάνω απ' όλα είναι ο κ. Γκαρσία και ο κ. Σνάουζερ που το έκαναν αυτό. Είναι δουλειά, ξεκάθαρα είναι δουλειά. Καθημερινή δουλειά, πολλές ώρες στο γήπεδο εννοείται. Και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα το οποίο, όπως είπες και εσύ, έχει γράψει τη δική του ιστορία και δύσκολο να σπάσει αυτό το ρεκόρ.
Παράλληλα, υπήρχε και η εμπειρία της Ευρώπης για μια ακόμα χρονιά. Αυτά τα παιχνίδια του Youth League, τι σας έχουν αφήσει? Είναι ξεκάθαρα εμπειρίες για μας και μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα από αυτό. Γιατί μπαίνει σε έναν άλλο ρυθμό, σε ομάδες σε παραπάνω επίπεδο από ό,τι είναι στο πρωτάθλημα της ΚΑΠΑ 19. Μπορώ να πω ότι φτάνουν έως και αντρικό η δύναμη. Για μας ήταν εμπειρίες. Εντάξει, μπορούσαμε να προχωρήσουμε παραπάνω. Δείξαμε τι αξίζουμε στη διοργάνωση. Όπως είχα πει και τότε, αυτοί είμαστε. Αυτό που δείξαμε στο γήπεδο, αυτοί είμαστε. Μπορεί να αποκλειστήκαμε, αλλά δείξαμε ειδικά στο τελευταίο παιχνίδι ότι είμαστε εκεί και είμαστε δίκαιοι εκεί. Είναι τελείως διαφορετικά, φαντάζομαι, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Youth League σε σχέση με τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Σας έδωσαν τη δυνατότητα έτσι να μετρήσετε και μάλλον τις δυνάμεις σας με πιο δύσκολους αντιπάλους. Αλλά εσύ φέτος είχες τη δυνατότητα να κάνεις ένα τεστ στον εαυτό σου και στη δυνάμεις σου και στο αντρικό ποδόσφαιρο, κάνοντας το ντεμπούτο σου και μάλιστα έπαιξες και σε παιχνίδι και σε δύσκολο παιχνίδι. Έπαιξες μέσα στο ΆΚΑ κόντρα στο Παναθηναϊκό, πήρες χρόνο συμμετοχής. Καταρχάς θέλω να μου πεις πώς βίωσες το γεγονός ότι ήσουν αφενός στην ΚΑΠΑ 19 όντας από τους μεγαλύτερους και αφετέρου στην Α ομάδα όντας ο μικρότερος. Δεν ήταν λίγο ένας κόντρα ρόλος που έπρεπε να διαχειριστείς? Ναι, έτσι ακριβώς. Έχω περάσει όμως και από αυτή τη θέση. Μην νομίζεις, γιατί στην ΚΑΠΑ 19 όταν εγώ πρωτοπήγα ήμουν πιο μικρός, με περνούσαν 2-3 χρόνια οι μεγαλύτεροι. Ισχύει. Σε άλλο επίπεδο. Μετά είσαι επαγγελματίας της ποδοσφαιριστής κανονικός. Λες όλα. Δεν υπάρχουν. Δεν συγχωρούνται τα λάθη στο αντρικό ποδόσφαιρο. Έτσι ακριβώς. Και για τον τεμπούτο μου, τι να σου πω, τα συναισθήματα είναι απερίγραπτα. Γιατί οι κοντινοί μου ξέρουν τι νιώθω εγώ για αυτή την ομάδα και πώς το βίωσα κι εγώ μέσα από αυτό. Και ότι συγκινήθηκα μέσα από αποδυτήρια δεν βγήκε ούτε γιατί το ήθελα, ούτε γιατί το έκανα επίτηδες. Γιατί τα έχω ακούσει και αυτά, μην νομίζεις. Ήταν λόγω ότι εγώ από 5 χρόνων, να σκεφτείς, έχω διαρκεία στην 5, πληρώνω για τον ΠΑΟΚ, πληρώνω για αυτός και βγήκα σε μια φάση της ζωής μου να είμαι αυτός που πλήρωνα για να δω συμπαίκτες μου. Εντάξει, φαντάζομαι ότι δεν μπορούν να περιγραφούν εύκολα αυτά τα συναισθήματα και θα είναι κάτι το οποίο θα το κουβαλάς σε όλη σου τη ζωή. Η υποδοχή φέτος από τους... γιατί ξεκίνησες να είσαι με την πρώτη ομάδα από την αρχή. Από την προετοιμασία στην Ολλανδία, έπαιξες τα φιλικά. Πώς ήταν η υποδοχή από τους μεγάλους και ποιος ήταν αυτός που σε πήρε πιο κοντά ώστε να αναλάβει έτσι, να σε καθοδηγήσει και να σου δώσει τις περισσότερες συμβουλές? Η αλήθεια είναι ότι η υποδοχή ήταν, δεν την περίμενα έτσι. Δηλαδή δεν περίμενα να με υποδεχτούν με τόσο θέληση να με βοηθήσουν. Γιατί αυτό ένιωσα, ότι με βοηθούσαν κάθε μέρα. Δηλαδή πήγαινα στην προπόνηση, ήξερα ότι θα δώσω το 100% και θα πάρω και κάτι παραπάνω από τα παιδιά, από το παιδί είναι έμπειρη και καταλαβαίνω ότι έχω περάσει και αυτή κάποια από αυτή τη θέση. Ένας που μπορώ να πω ότι για μένα είναι είδωλο για μένα, δεν το έχω ξαναπεί, είναι ο Αντρέ. Ο Αντρέ για μένα είναι δάσκολος, δηλαδή βλέπω καθημερινά τι κάνει, πώς δουλεύει, την ταπεινότητα που έχει και τα πράγματα που έχει κάνει. Για μένα είναι είδωλο, παίρνω καθημερινά μαθήματα. Εννοείται πως και όλοι οι Έλληνες με έχουν βοηθήσει. Ο Λιμιός, ο Γιαννούλης, ο Πέλκας, ο Λάμπρου, όλοι. Όλοι με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και γενικά. Ακόμα και στη θέση μου, ο Βαρέλα, ο Κρέσπο και τα παιδιά στη θέση μου, ο Ίγκασον και ο Μιχάη, με βοήθησαν πάρα πολύ να εξελιχθώ και καθημερινά προσπαθώ να κερδίζω πράγματα από αυτούς. Οι προπονητές, θέλω λίγο έτσι να μου πεις μια κουβέντα. Φυσικά είπες για τον coach Γκαρσία και τη δουλειά που έχει κάνει στην ΚΑΠΑ 19, η επαφή σου με έναν ξένο προπονητή μιας άλλης φιλοσοφίας, μιας άλλης κουλτούρας, πώς ήταν? Γιατί ίσως είναι και η πρώτη φορά που μπαίνεις σε μια διαδικασία. Αυτό ακριβώς για μένα ήταν πρωτόγνωρο, γιατί πρώτη φορά να μπαίνω σε πρώτη ομάδα, πρώτη φορά αντικρίζω ξένο προπονητή, άστα που ο κ. Γκαρσία είναι ξένος. 10 χρόνια στην Ελλάδα, δεν είναι ξένος. Εντάξει, ο Παύλο πλέον δεν λογίζεται ως ξένος, είναι πιο δικός μας και από τους δικούς μας. Εννοείται, ναι, ήρθε να μας δείξει αυτό, τη δική του φιλοσοφία, να περάσει κάποια πράγματα στην ομάδα. Το σεβόμαστε όλοι,
κατανοούμε αυτά που λέει και προσπαθούμε να τηρήσουμε αυτά 100% αυτά που λέει. Είδες χθες, φαντάζομαι ξανά και εσύ, το παιχνίδι με το Λεβαδιακό, τη Φιέστα, τα πανηγύρια, αυτές τις μαγικές στιγμές που στήθηκαν στο γήπεδο της Τούμπας, τις οποίες ουσιαστικά τις βίωσες ως θεατής την περσινή σεζόν. Ζήλεψες λίγο με την καλή έννοια. Αυτό το λέω την ημέρα που ήμουν στο γήπεδο, ότι παρακαλώ του χρόνου να είμαι στην πρώτη ομάδα και να ζήσω αυτά ακριβώς. Δεν θέλω τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Αυτά ακριβώς, αυτή την ίδια διοργάνωση, την ίδια εκδήλωση. Ακριβώς. Ακόμα τη βλέπω, μπορεί να την έχω δει. Τι να σου πω, τη βλέπω και την ξαναβλέπω και ανατριχιάζω κάθε λεπτό. Δεν υπάρχει. Για μένα ήταν, νιώσα τόσο χαρούμενος, περίμενος, γιατί αυτό είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτό περιμέναμε τόσα χρόνια, 34 χρόνια. Αυτό ακριβώς περιμέναμε. Γι' αυτό είμαστε ΠΑΟΚ. Να σου πω κάτι. Μάλλον όμως ήταν το πρώτο από τα πολλά που θα έρθουν. Οπότε θεωρώ, πιστεύω και εύχομαι και ελπίζω να είσαι σε πολλές τέτοιες εκδηλώσεις στο μέλλον. Πες μου λίγο για τα όνειρα που έχεις ως παίχτης. Δηλαδή, οι ποδοσφαιριστές ηλικία σου σίγουρα, okay, το πρώτο που θα μου πεις και το ξέρω και δεν θα εκπλήξεις κανέναν, είναι η καθιέρωση στην πρώτη ομάδα. Από εκεί και πέρα όμως. Η αλήθεια είναι, δεν θέλω να μιλάω πολύ για το μέλλον. Θέλω να κοιτάω το παρόν, να δουλεύω καθημερινά για να εξελίσσουμε. Αν μπορούμε να πάμε τώρα στο μέλλον, θα ήθελα σε μια ευρωπαϊκή ομάδα top classes να είμαι εκεί, να έχω βασικό ρόλο. Η αγαπημένη σου ποια είναι? Η Liverpool. Εκτός από τον ΠΑΟΚ φυσικά. Liverpool, ε. Ναι. Θα πω Van Dijk. Βέρτζιλ Φαν Ντάικ, κορυφαίος, αδικήθηκε, θεωρείς, λίγο στην κρίση μπάλα. Εντάξει, ας πω ένα αλήθεια, στόπερ, ας μην το πάρει, δεν πειράζει. Α, εντάξει. Είσαι δηλαδή, παρόλο που παίζεις στη θέση, θεωρείς ότι ο στόπερ δεν χρειάζεται και πολλά βραβεία, είναι εκεί για να κάνει τη δουλειά του. Ας κάνει αυτά που πρέπει, τα βλέπουν οι άλλοι. Ας κάνει ο Μέση, ας τους παίρνει ο Μέση, δεν πειράζει. Εκτός από τον Φαν Ντάικ, έτσι ένα είδωλο, ένα παίχτη, τον οποίο έχεις πολύ ψηλά και πηγαίναμε και πιο παλιά, δεν... Θα σε πω... Ποιο να σε πω τώρα. Με έρχονται, αρκετοί στο μυαλό με έρχονται. Θα σε πω... Αν και δεν αρέσει σχεδόν σε κανέναν, θα σε πω Πικέ. Μ' αρέσει, yeah. Είναι η... Ναι, μ' αρέσει. Άρα διακρίνω και μια αγάπη λίγο προς την Μπαρτσελόνα ή όχι? Ναι, εκεί γέρνω. Σκέφτομαι στο Λίβερπουλ Μπαρτσελόνα, ήμουνα... Λίβερπουλ και Μπαρτσελόνα ταιριάζουμε πολύ στις προτιμήσεις. Έχει σηκωθεί μια κουβέντα γενικά που απασχολεί πάρα πολύ και τους παίχτες της δικής σου ηλικίας. Λόγω της κατάστασης οποίας βιώνουμε, λόγω του κορονοϊού, υπάρχει μια κουβέντα ότι οι ομάδες θα στραφούν σε νεαρότερους παίχτες, σε παιδιά των ακαδημιών τους, ώστε να καταφέρουν να ισοσκελίσουν τις απώλειες τις οικονομικές που υπάρχουν και να αλλάξουν έτσι μια φιλοσοφία, να έρθουν πιο κοντά σε αυτό που κάνουν πολλές ομάδες Ευρώπης, όπως ο Άγιαξ, η Πόρτο, που έχουν μπει στη λογική του να εξασφαλίζουν τα έσοδά τους, ένα μεγάλο μέρος των εσόδων τους και από τις πωλήσεις των νεαρών παικτών και την εξέλιξή τους. Αυτό εσάς, ως αποκλειστικά ενδιαφερόμενους, είναι μια κουβέντα την οποία κάναμε και με τον προπονητή σου στην ΚΑΠΑ19 και με τον προπονητή σου στην πρώτη ομάδα και οι δύο εξέφρασαν την ανάγκη ότι αυτό πρέπει να μπει σε μια λογική, ειδικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, που στερείται εσόδων, μεγάλων εσόδων όπως έχουν οι ομάδες στην Αγγλία, στην Ισπανία. Ποια είναι η δική σας γνώμη? Σίγουρα θα μου πεις ότι θες να παίξεις, δεν το συζητώ. Αλλά πώς βλέπεις την κατάσταση εκ των έσω, πώς τη βιώνεις και αν πιστεύεις ότι θα δούμε πρόοδο στο συγκεκριμένο κομμάτι? Κοίτα, Τσάνης, εντάξει, αυτό στην Ελλάδα είναι κομμάτι δύσκολο να βάλεις τόσο εύκολα νεαρούς ποδοσφαιριστές. Γιατί? Ασχέτως εθνικότητας, δεν μιλάω για εθνικότητα. Γιατί έτσι έχει συνηθίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο, να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι ότι φταίνει οι ομάδες και κάτι. Έτσι ξεκίνησε, έτσι πηγαίνει μέχρι σήμερα. Μπορεί αυτό για εμάς τους μικρούς να είναι καλύτερο αυτό με τον ιό, γιατί, να σου πω την αλήθεια, θα βοηθήσει και το ελληνικό ποδόσφαιρο να παίξουν κάποιοι. Δεν λέω για μένα, λέω γενικά, συγκεκριμένα, γενικά για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές.
θα βοηθήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο, θα ανέβουν οι εθνικές ομάδες, εννοείται αν οι νεαροί ποδοσφαιριστές πάρουν θέση σε ρόστερ πρώτης ομάδας. Εντάξει, καταλαβαίνουμε όμως και εμείς ότι είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, όταν είσαι σε μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ που πρωταγωνιστεί, που θέλει να πάρει πρωτάθλημα, που κάνει πρωταθλητισμό, δεν μπορείς τόσο εύκολα να εντάξεις παίκτες σου, ειδικά 5-6 ποδοσφαιριστές που ακούγονται δηλαδή ότι θα ενταχθούν στο ρόστερ. Είναι πολύ δύσκολο να εντάξεις πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές νεαρούς σε ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Γι' αυτό βλέπουμε και ομάδες όπως Πανετολικός και μικρότερες δυναμικότητας να βάζουν ποδοσφαιριστές με πιο ευκολία από ό,τι μας. Έτσι το βλέπω εγώ. Δηλαδή ουσιαστικά θεωρείς ότι οι νεαροί ποδοσφαιριστές δεν παίζουν λόγω της πίεσης για επιτυχία και αυτό το κυνήγι των τίτλων που υπάρχει. Ναι, τώρα μιλάμε για ομάδες στο top 5. Ναι. Γι' αυτό πιο κάτω θέσεις υπάρχουν ομάδες που βάζουν ποδοσφαιριστές. Το κομμάτι της δημιουργίας β' ομάδων, το οποίο απασχολεί πολύ και αυτό είναι μια πρόταση που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχει πέσει στο κενό και κανένας δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά θεσμικά ώστε να προχωρήσουμε σε αυτή τη λύση. Θα το βλέπετε με καλό μάτι? Ναι, εννοείται. Είναι για την εξέλιξή μας, για την εξέλιξη των ποδοσφαιριστών. Το να πας από την ΚΑΠΑ 19 στην πρώτη ομάδα είναι τεράστια, έχει μεγάλη διαφορά. Γιατί έχω ζήσει και τα δύο, όπως ξέρεις, και έχω καταλάβει τις διαφορές. Το να έχει ένα σκαλί παραπάνω από την 19 και λίγο πιο κάτω από την πρώτη ομάδα, κάτι ενδιάμεσο δηλαδή, θα σε κάνει εσύ πιο έτοιμος για να μπορείς και ο προπονητής ακόμα να μπορεί να σε βάλει. Για να είσαι πιο έτοιμος. Με τα παιδιά που πέρυσι ήταν συμπαίκτες και φέτος τους έβλεπες να παίρνουν παιχνίδια αντρικά κόντρα σε άντρες, να κάποια από αυτά να είναι ακόμα και πρωταγωνιστές στις ομάδες τους. Ο Ζήσης έχει πόσα γκολ και πόσα assist, ας πούμε, στην Άρτα. Ο Μπαλογιάννης με το Λίρατζι πήρανε πάρα πολλά παιχνίδια στο Βόλο. Αυτό θεωρείς ότι είναι ένας δρόμος τον οποίο θα μπορούσες να ακολουθήσεις και εσύ ή έχεις κάτι διαφορετικό στο μυαλό σου? Δεν έχω κάτι διαφορετικό στο μυαλό μου, είναι όπως τα φέρει στον καθένα. Okay, εμένα έτυχε να είμαι εδώ, δίνω το δικό μου αγώνα και εγώ να ενταχθώ στο βασικό ρόλο στην ομάδα. Τα παιδιά πήγαν εκεί, εννοείται ότι πήραν πολλές συμμετοχές, ήταν πρωταγωνιστές όπως είπες και εσύ. Και δεν είναι τυχαίο που όταν τελειώσει την ΚΑΠΑ 19 σε ένα πρωτάθλημα, okay, χαμηλής δυναμικότητας όπως αναφέρεται, να πας σε αντρικό ποδόσφαιρο και να κάνεις εκεί τη διαφορά. Σημαίνει κάτι. Δεν είναι τυχαίο. Μόνο τυχαίο δεν είναι. Είστε μια φουρνιά παιχτών από την οποία περιμένει πολλά η οικογένεια του ΠΑΟΚ. Σας έχει δει πάρα πολύ μέσα από την εκπαιδευτική σας διαδικασία. Σας έχει δει να αγωνίζεστε ζωντανά μέσω ΠΑΟΚ TV. Σας πιστεύει και είναι πάρα πολύ πιθανό όλο αυτό να μας οδηγήσει και σε ένα διαφορετικό δρόμο, ο οποίος θα είναι καλός αφενός για εσάς, αλλά και αφετέρου και για όλο το σύλλογο. Θέλω να κλείσουμε την κουβέντα έτσι λίγο πιο χαλαρά. Να πάμε λίγο προς το τέλος, αλλά να πάμε λίγο πιο χαλαρά, γιατί τα είπαμε τα σοβαρά. Θέλω να σου λέω ονόματα. Ναι. Συμπαικτών σου, ανθρώπων που συναναστρέφεσαι στην ομάδα, προπονητών σου. Να μου τους περιγράφεις με μία, άντε δύο λέξεις το πολύ. Έγινε. Θεωρείς ότι είσαι ψυχολογικά έτοιμος? Θα φανεί. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ξεκινάω. Παύλο Γκαρσία. Γέτης καρδιά. Σνάουτσνερ. Ταπεινότητα, ηρεμία. Ωραία. Τσιγκάρας. Τρέλα. Δουλειά. Τον ανέβασες λίγο το χάρι. Εντάξει, είναι λίγο. Εντάξει, αδερφός, εντάξει, σε καταλαβαίνω. Σίμος. Τερματοφύλακας. Τελειά. Ναι, δεν έχει άλλη λέξη, τερματοφύλακας. Ωραία. Βιερίνια. Τα πάντα όλα. Πέλκας. Πέλκας. Ηγέτης, αδερφός θα πω.
Γιατί είναι και από την ίδια πόλη. Είναι και συμπατριώτης. Στηρίζει, τι να κάνω. Ναι, Γιαννούλης. Γιαννούλης, ταπεινότητα μπορώ να πω. Και δύναμη. Δύναμη. Λιμνιός. Λιμνιός, τρέλα. Τρέλα, τρέλα, τρέλα. 15 λέξεις. Αν μου λες τρέλα, τρέλα για το Λιμνιό, για το Πασχαλάκι, τι θα μου πεις? Πασχαλάκης είναι τερματοφύλακας, δεν ξέρω. Η τρέλα είναι σίγουρη, κατάλαβε. Δηλαδή, ό,τι και να πω είναι τερματοφύλακας. Α, έχεις καθαρίσει, έχεις βάλει στο μυαλό στην άκρη ότι οι τερματοφύλακες είναι τερματοφύλακες. Αν και να σου πω αλήθεια, πάντα έχω καλές σχέσεις μόνο τερματοφύλακες. Εντάξει, να σου πω κάτι. Αγαπάω τερματοφύλακες. Η δουλειά σας είναι και κοινή, οπότε δεν μπορείς να μην έχεις καλές σχέσεις. Κρέσπο. Κρέσπο, στήριγμα. Να πω και τίποτα για μένα. Περίμενε λίγο, περίμενε. Ναι, πες, ναι, για σένα πες. Στήριγμα γέτης. Βαρέλα. Βουνό μπιστ. 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 Ίγκασον. Ηρεμία και ταπεινότητα. Ωραία. Φερέιρα. Σοβαρότητα. Θα πω και αγωνιστικό κομμάτι, επιθετικότητα. Ωραίο. Και θέλω να μου πεις και μία για το περσινό εταιρόν σου ίμιση που παίξα, όχι προπερσινό και περσινό και προπέρσινο που παίξατε ως δίδυμο στα στόπερ, πρέπει να είναι ο συμπαίκτης που παίξει περισσότερο από όλους μαζί του, έτσι. Για τον Τόλι, το Διαμαντή θα σε ρωτήσω. Για μένα είναι τα πάντα. Τα πάντα είναι αυτός, τα πάντα. Είναι αδερφός μου. Πόσο σου λείπει? Πάρα πολύ, δεν μπορεί να φανταστείς. Ακόμα και έξω από το γήπεδο βρισκόμαστε χωρίς να δεν υπάρχει. Το πρόγραμμα τι έχει σήμερα, θα διπλή προπόνηση ή μόνη προπόνηση? Έχει βροχή έξω, μία προπόνηση στην βροχή, τι να κάνουμε. Ωραία, λοιπόν Γιάννη, θα σας αφήσουμε λοιπόν για να κάνεις την προπόνησή σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που... Ναι, είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ. Που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα και ελπίζω σύντομα να τα πούμε και από κοντά, γιατί φτάνει. Ναι, φτάνει σίγουρα. Ναι. Να είσαι καλά, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, εγώ ευχαριστώ, Γιάννη.